κύριε Κωνσταντή, για να ακούσουμε και εσάς. Ναι, καταρχήν δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα. Από τέτοιες ενέργειες. Για ποιο απ' όλα λέτε. Α, για το... για τις καταδικαστές ενέργειες μέσα στη Βουλή. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι ότι είναι μπροστινή του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη. Και τι άλλο περιμέναμε. Αυτό είναι και μια αποτυχία του συστήματος συνολικά. Και τι άλλο περιμέναμε. Που με νόμο μόνο δυστυχώς δεν εμποδίζεται αυτό. Ακριβώς αποδεικνύει και αυτό το περιστατικό ότι όταν ο Στίγκας έχει βγει από, το πρώτο βράδυ των εκλογών και έχει ευχαριστήσει τον χορηγό του, τον Κασιδιάρη, αποδεικνύει ότι ο νόμος αυτός είναι και διάτρητος και αναποτελεσματικός. Εκ του αποτελέσματος το αποδεικνύει, αφού αύριο θα βρεθεί κάποιοι άλλοι Σπαρτιάτες, ενδεχομένως με κάποιο άλλο όνομα, μέσα στους οποίους μπορεί να κρύβονται τέτοια φασιστικά μορφώματα. Αλλά είναι και επικίνδυνος, λέμε εμείς, γιατί στοχεύει τη λειτουργία, τον κρατικό έλεγχο στο εσωτερικό των κομμάτων και στη λειτουργία τους και μάλιστα με μια λογική αντιεπιστημονική και ανιστόρητη της θεωρίας των δύο άκρων που εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, εξισώνει δηλαδή τους θύτες με τα θύματα και επειδή έχουμε πρωτομαγιά σε λίγες μέρες, συμπληρώνονται 80 χρόνια από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή από τους Ναζί. Δεν μπορούν να λέγονται λοιπόν τέτοια ανιστόρητα πράγματα. Να ολοκληρώσω και ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρότι ξορκίζουν στα λόγια, στην ουσία πολλά κόμματα κλείνουν το μάτι σε φασιστοειδή διαφόρων ειδών. Όπως. Για παράδειγμα, είχαμε τώρα τις δηλώσεις του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ευπρόσδεκτη. Ναι. Θυμίζω πριν τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι είναι παραπλανημένη η ψηφοφόρη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ακούμε διάφορους να αναπαράγουν. Ακούμε διάφορους να αναπαράγουν ακόμα και χουντικά συνθήματα. Η ουσία είναι ότι είναι χουντικά. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια παραπέμπει εκεί. Μην μπούμε στην ανάλυση των όρων, να μπούμε σαν. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω και θα απαντήσω σε όλα. Πολλά χρόνια, αιώνες. Θα απαντήσω σε όλα. Και προφανώς, το βασικό είναι ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, 11 χρόνια τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δίκη της Χρυσής Αυγής. Σε δεύτερο βαθμό. Είναι επίσης ότι όλα αυτά τα κόμματα χειροκροτούσαν από κοινού Ναζί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο του τάγματος Αζόφ. Μαζί με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, και ότι όλοι μαζί ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο την στήριξη με οπλισμό ακριβώς αυτών των ταγμάτων στον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα νομίζουμε ότι είναι και λίγο υποκριτικό το υπόλοιπο. Να κάνω και ένα ερώτημα λοιπόν. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, η γνώμη σας, επειδή λέτε για τους φασίστες, δεξιά-αριστερά, δύο άκρα κλπ. Η γνώμη, απλά να το αποσαφηνίσουμε, για αυτό που λέγεται αστικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, ποια είναι. Η γνώμη μας είναι ότι σήμερα έχουμε μια δημοκρατία που είναι των λύκων, που κάνουν κουμάντο, δηλαδή μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό ισχύει και στη χώρα μας, αυτό ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λέμε εμείς, το ομολογούν μόνοι τους. Άμα δείτε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψήφισαν όλα τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ, συγκεκριμένα καταψήφισαν οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ σε σύνολο 705, ονομάζει τα επιχειρηματικά λόμπι, δηλαδή. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα σαν ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τις αποφάσεις μας τις παίρνουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εμείς τι θέλετε να πούμε. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, το αστικό, σημερινό, δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό πολίτευμα, μαζί το απορρίπτετε. Εμείς ακριβώς λέμε ότι σήμερα αυτή η δημοκρατία επειδή είναι των λίγων, μπορεί να υπάρξει μια άλλη δημοκρατία που να είναι των εργαζόμενων, να είναι του λαού, που να είναι πραγματική, ουσιαστική και να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εξουσίας. Λοιπόν, και όχι διακοσμητικό. Λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως γιατί. Ναι, ολοκληρώστε, θέλω να κάνω ένα ερώτημα γι' αυτό μαζί. Τις θέσεις του ΚΚΕ. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με νόμους και με υπομνήματα. Αντιμετωπίζεται στους δρόμους του αγώνα. Αντιμετωπίζεται στους δρόμους. Νομίζω από αυτά που είπα ήταν ξεκάθαρο ότι. Καλά, όχι απλά. Δεν τους θέλουμε. Εμείς παλεύουμε για να εξαλειφθεί ο φασισμός σαν κοινωνικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Και αυτό θα το εξασφαλίσει το ίδιο το κίνημα, τα σωματεία, ο λαός απομονώνοντός τους. Αλλά και το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν σας κάνει. Και το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν σας κάνει. Μα ίσα ίσα είναι αυτό το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό. Και αυτό το έχει αποδειχτεί. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θεωρία των δύο άκρων, με την αντιπροσφυγική πολιτική, με το ρατσισμό, με τα πολεμικά παραλυρήματα, είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί την άνοδο της ακροδεξιάς και φασιστικών αντιλήψεων σε όλη την Ευρώπη. Παράκληση, μην κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε
σταθερή διώξεση. Κύριε Κοτσαρή, ακούστε, ακούστε. Επειδή είστε και νέος άνθρωπος. Η ζωή μας είναι πολύτιμη και ορμητικό. Και εμείς είμαστε. Δεν είναι μαύρο-άσπρο η ζωή. Λέω λοιπόν, λέτε, εντάξει, ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τους νόμους ή μόνο με τα δεκαετία. Συμφωνούμε. Αλλά και ένας νόμος που σήμερα, έστω με αυτόν τον τρόπο, οδήγησε ομόφωνη απόφαση ενός τμήματος των ανώτατων δικαστηρίων να πει ότι ξέρετε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, το υποτιμάτε. Κοιτάξτε, γιατί το υποτιμάτε. Δηλαδή, μέχρι πριν από δύο μέρες, κάποιοι πολίτες μπορεί να λέγανε και αυτοί ένα κόμμα είναι. Σήμερα έχουν ακούσει περισσότερα από αυτή τη δημοκρατία που μπορεί να έχει ελλείμματα, να έχει διάφορα, αλλά άμα τα ισοπεδώνουμε όλα και λέμε ή μαύρο ή άσπρο, μάλλον δεν περπατάμε. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Ίσα ίσα όμως δείχνουμε ότι υπάρχει και μία στόχευση. Υπάρχει και μία στόχευση από πίσω που δεν αφορά μόνο τα φασιστικά κόμματα. Δεν μιλάει ο νόμος για φασιστικά κόμματα. Αλλά αναφέρεται σε μια απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Για ένα άκρομο νόμο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή. Όταν η κυβέρνηση εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, τότε καταλαβαίνετε σε τι επικίνδυνα μονοπάτια μπορούμε να μπούμε. Ορίστε και η ζωντανή απόδειξη. Λοιπόν, κύριε Κοτσάντη, να ακούσουμε και εσάς. Εγώ θα ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ με τον κύριο Μητσοτάκη. Που είναι ο μόνος που βλέπει. Πάει, ο κύριος Μητσοτάκης πάει, ο κύριος Μητσοτάκης πάει, δεν τον έχω δει καθόλου. Είναι ο μόνος που βλέπει μειώσεις στις τιμές. Κανένας άλλος. Είναι μια πολύ καλή ιδέα πάντως. Ο γραμματέας της ΚΝΕ λέει να πάει μαζί με τον Ορδικό σε ένα σούπερ μάρκετ. Ωραία ιδέα, κύριε πρόεδρε της ΟΝΕΔ. Να μαζί με τον Μητσοτάκη, γιατί μόνο τότε υπάρχουν μειώσεις. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ να μεσολαβήσει για να πάει ο γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Θα εξεταστεί το αίτημα. Θα εξεταστεί. Για να αφήσουμε τώρα. Όχι, είναι ωραία ιδέα αυτό. Να πούμε την αλήθεια, πριν 15 μήνες. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε τα εξής για την ακρίβεια. Ότι θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που θα συμπαρασύρει και τις τιμές στο ράφι τους επόμενους μήνες. Όσο τα είδαμε εμείς, άλλο τόσο τα είδε ο κύριος Μητσοτάκης. 15 μήνες πριν είναι αυτή η δήλωση. 15 μήνες πριν. Γιατί αυτό που δεν κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε τα άλλα κόμματα του συστήματος είναι ότι δεν αγγίζουν τις αιτίες της ακρίβειας. Δεν αγγίζουν δηλαδή τους καθυλωμένους μισθούς που παραμένουν μικρότεροι, ο μέσος μισθός παραμένει κατά 26% χαμηλότερος σε σχέση με το 2009. Δεν αγγίζουν τους άδικους έμεσους φόρους για να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για 4 δις υπερπλεώνασμα τα οποία όμως παίρνονται από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Δεν αγγίζουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που το 2023 κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα μόνο. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πράσινοι φόροι, η μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, το χρηματιστήριο ενέργειας, με την εμπορευματοποίηση και το ρεύμα χρηματιστηριακό προϊόν, η κοινή αγροτική πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες και οδηγεί να έχουμε μια τεράστια εκτόξευση της τιμής από το χωράφι στο ράφι. Όλα αυτά λοιπόν είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγίες αυτό... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και η άγρια φορολόγηση 90% αν μπορούσε η κάθε κυβέρνηση να το επιβάλλει στα υπερκέρδη αυτό... των ειδών. Και τα το θέμα είναι αλλά... ότι αυτοί οι φόροι γίνονται ματωμένα πλεονάσματα, δεν επιστρέφουν πίσω. Καλά. Γίνονται σύμφωνα σταθερότητας. Γι' αυτό ακριβώς και επειδή όλες οι κυβερνήσεις, ό,τι και να λένε, το 95% των φόρων το παίρνουν από τα λαϊκά στρώματα και μόλις το 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, επειδή ακριβώς δεν αμφισβητούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν θέλουν να χάσουν το μεγάλο κεφάλαιο, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, γι' αυτό και ο λαός δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Άρα η διέξοδος είναι σύγκρουση και αμφισβήτηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από τους αγώνες του λαού να διεκδικηθούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ουσιαστικές αυξήσεις τους μισθούς, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια και ούτω καθεξής, να διεκδικηθούν απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, μέτρα δηλαδή ανακούφισης από μια αβάσταση καθημερινότητα. Κύριε Αρσένη, χαμηλόφωνα, εγώ το άκουσα. Είπε δηλαδή, λέτε ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι ίδιες. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Λέτε ότι είναι όλες ίδιες. Λέμε ότι έχουν δεσμεύσεις στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο ενέργειας το ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
και το εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας τους ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, τους διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους απογείωσε η Νέα Δημοκρατία. Λέμε δηλαδή ότι ο ένας παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον προηγούμενο και συνεχίζει και απογειώνει αυτή την αντιλαϊκή επίθεση. Το ΠΑΣΟΚ έχει 3-3 μνημόνια. Έχει ψηφίσει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Όπως και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μια σειρά άλλα μέτρα. Άρα μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν είναι μια πολιτική που ξεκίνησε χθες. Είναι αυτά που λέτε. Όλοι να απαντήσετε. Συγγνώμη. Για να μην πούμε για το κόστος της εμπλοκής της χώρας μας σε δύο πολέμους. Και είμαστε εδώ για μία πολιτική, επειδή σας βλέπω πάρα πολύ απέναντι στην Ευρώπη και στις επιλογές της Ευρώπης. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρώπη, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι του 5% το μεγάλο επιχειρηματικό ομίλο. Γιατί μετέχετε σε ευρωεκλογές τώρα? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί μπορούμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έχει δυσαρέσκεια και αντίθεση απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή δεν έχουμε δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε και να είμαστε η φωνή των πολλών. Κάτι το οποίο δεν κάνετε εσείς. Ψηφίσατε μαζί με την Νέα Δημοκρατία το 75% το ίδιο πράγμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα για μια ειρηνική Ευρώπη, για μια αλληλέγγυα Ευρώπη και το έχει αποδείξει με τις τάσεις τους όλο αυτό το καιρό. Υπογράφατε επέκταση των Αμερικάνικων βάσεων, υπογράφατε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ειρήνη? Ή όταν στέλνατε πάτριο στη Σαουδική Αραβία, υπογράφατε για την ειρήνη? Και όλα τα στελέχη και επίσης για τις εθνικές συμφωνίες, τις αλληλέγγυες συμφωνίες που δημιουργούν ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σιγά σιγά όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και ο Κασελάκης λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το έχει πει αυτό και του δίνει και συγχαρητήρια. Απέναντι στον δεν το λέω εγώ, ο Γεωργιάδης το είπε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης μπορεί να πει διάφορα και ο Στέφανος. Μα σας δίνει συγχαρητήρια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η αλήθεια είναι πως όχι πρώτη φορά. Όχι πρώτη φορά, έχει ξαναδώσει. Και όταν ψηφίζει τον νόμο Σαχτιόγλου, έχει ξαναδώσει ο κύριος Γεωργιάδης συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σας προβληματίσει. Όπως και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, παρακαλώ. Η αριστερά έπρεπε να είναι πιο ενωμένη, αλλά φροντίζεται να είναι και είναι στο κουκουέ. Υπάρχει άνθρωπος που αισθάνεται αριστερός και δεν ανατριχιάζει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Θα έπρεπε να μάχεστε υπέρ των αριστεριών ιδεών και αυτό το κάνω. Είναι το ΝΑΤΟ αριστερή ιδέα. Το κάνετε με τρόπο τέτοιο που δείχνει εντελώς το αντίθετο. Μα είναι το ΝΑΤΟ αριστερή ιδέα. Νομίζω ότι είναι ατυχής η σύγκριση της Ελλάδας του 2024 με την Ελλάδα του 2009, λες και δεν μεσολάβησε τίποτα από τότε. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Κοτσάνης. Εσείς λέτε ότι έχει ανακάμψει η οικονομία. Δεν το λέω εγώ. Εντάξει. Εμείς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι μεσολάβησε από το 2010 μέχρι το 2024. Το 2024 έχουμε ρεκόρ κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και ποιοι βάλανε πλάτη κάτω στο μέσο μισθό. Ξέρουμε ποιοι βάλαν πλάτη για να φύγουμε από αυτά. Συμφωνώ γι' αυτό. Δηλαδή και εγώ μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί μετέχει το κουκουέ στις ευρωεκλογές από τη στιγμή που δεν πιστεύει σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα μου κάνει ακόμη περισσότερο εντύπωση και αυτά που συζητήσαμε και στον προηγούμενο κύκλο της συζήτησης για το γεγονός ότι το ΚΚΕ συμμετέχει και στις εκλογές από τη στιγμή που δεν πιστεύει σε αυτό την κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Θα το απαγορέψετε και το ΚΚΕ? Όχι, όχι. Εμείς το νομοποιήσαμε, κύριε Κωνσταντή. Εμείς το νομοποιήσαμε με τον αγώνα μας. Δεν έχει νομοποιήσει. Ναι, αλλά δεν την κάνουμε τώρα. Γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα. Θα κάνουμε ένα συνέδριο για τα θέματα αυτά, όχι εκπομπή. Θα έχει άλλα μέχρι τα αποτελέσματα στην νεολαία. Για το ποιο μιλάει και ποιο είναι και το ποιο είναι. Ποιο ήταν πρώτο στο 18-32? Ποιο ήταν πρώτο στο 18-32? Στι εθνικέ εκλογέ. Στι εθνικέ εκλογέ ποιο ήταν πρώτο. Στη συγκοινωνία των πολιτών. Στο 18. Ποιο ήταν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ποσοστό πολύ πιο κάτω από το Πανεπιστήμιο. Ενώ το κουκουέ είναι πολύ πιο αυξημένο.